Κύριε Υπουργέ, να πω την αλήθεια, δεν βλέπω για ποιο λόγο θα έπρεπε να εμπνέει αισιοδοξία αυτή η απάντηση για τους 8.500 εργαζόμενους, τη συντριπτική πλειοψηφία γυναίκες, στη σχολική καθαριότητα. Επιβεβαιώνεται με έναν τρόπο, αν θέλετε, ο προβληματισμός που βάζει και το ίδιο το ερώτημα και η τοποθέτησή μας η πρώτη, ότι ο προσανατολισμός συνεχίζει να είναι ο ίδιος με τους κινδύνους που προβλέπονται. Αλλά εδώ πρέπει και θα ήθελα σας καλώ να τοποθετηθείτε στη δεύτερη τοποθέτησή σας, να συμπεριλάβετε μερικά στοιχεία σαν τοποθέτηση. Αυτόν τον καιρό, με τη γρήπη και τον κορονοϊό, αυτοί οι εργαζόμενοι δουλεύουν χωρίς τα απαραίτητα μέσα προστασίας, ατομικής προστασίας, όπως αναφέρουν οι εγκύκλοι που φτάνουν στα σχολεία για μάσκες, στολές κτλ. Που δείχνει, αν θέλετε, σε έναν βαθμό και την υποκρισία σε σχέση με την ευαισθησία και τα μέτρα τα οποία πολυδιαφημίζονται για την αντιμετώπιση της νόσου. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να έχει λόγο και η επιστημονική κοινότητα. Για να φροντίσουν την άψογη καθαριότητα και απολύμανση των σχολείων, εισπρέουν καθημερινά χημικά χλωρίνες καρκινογόνα ως γνωστόν, χωρίς τα αντίστοιχα MAP. Και εδώ τίθεται ζήτημα, γιατί εμείς δεν αναγνωρίζουμε καμιά τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά είναι τοπική διοίκηση. Τι θα κάνετε στην κατεύθυνση του να δοθούν τα μέσα ατομικής προστασίας, παρά το γεγονός ότι αυτά πληρώνονται στους Δήμους από το κράτος και δεν αποδίδονται για να προστατευτούν οι εργαζόμενοι από σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους? Ένας αυταρχισμός και μισός δηλαδή. Όποιος θέλει δεσμεύει χρήματα, παύλα, δικαιώματα των εργαζομένων που τα έχουν απολύτως ανάγκη με το έτσι θέλω, θέτοντας την ίδια τους σωματική ακυριότητα σε κίνδυνο. Εργάζονται επίσης χωρίς εργασιακά δικαιώματα, ούτε δαστιχιώδη, δεν δικαιούνται άδειες ασθένειας, λοχείας στο κετού. Πληρώνονται αναίθουσα διδασκαλίας με ανώτατο μισθό που μπορεί να φτάσει κάποιος όταν έχει 18 αίθουσες για να καθαρίσει, που για να βγουν αυτά καθημερινά θέλει 8 ώρες ασταμάτητης δουλειάς. Και ενώ πληρώνονται αναίθουσα διδασκαλίας, δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις αίθουσες οι μουσικής, πληροφορικής, γυμναστήρια, φυσικής, γραφεία, εργαστήρια, οι οποίες δεν είναι δηλωμένες στο My School και δεν αποζημιώνονται από τον ΕΔΙΒΙΜ, αλλά καθαρίζονται παρά τα αυτά καθημερινά, δωρεάν. Είναι αυτό που λέμε το ξεζούμισμα μέχρι το μεδούλι. Πρόκειται, κύριε Υπουργέ, για μεσαιωνική σκοπή σε εργασιακή σχέση που προσβάλλει στην κυριολεξία την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καταπατά τα ελάχιστα, τα στοιχειώδη εργατικά δικαιώματα, υποτιμά σε σημείο απανθρωπιάς τις βασικότερες των αναγκών των εργαζομένων σε σχέση με την επιβίωση και την υγεία τους. Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να ανοιχθεί κανείς αυτή την κατάσταση, ούτε οι δάσκαλοι, ούτε οι καθηγητές, ούτε οι γονείς, ακόμη και τα ίδια τα παιδιά. Αφορά την ίδια τους την υγεία, την ίδια τους τη ζωή, αφορά την υπεράσπιση της ίδιας τους της εργασιακής σχέσης, στα εργασιακά δικαιώματά τους, απέναντι σε μια πολιτική και της δικής σας διακυβέρνησης που θεσμοθέτησε τάχιστα από την αρχή το τσάκισμα οποιοδήποτε εργασιακού δικαιώματος έχει απομείνει. Με βάση λοιπόν την απάντησή σας, νομίζουμε ότι θα πρέπει να βρεθούν άμεσα σε θέσεις μάχης οι εργαζόμενοι, τους καλούμε σε άμεση οργάνωση του αγώνα τους και λέμε ότι οι 8.500 εργαζόμενοι έχουν τη δύναμη να επιβάλλουν και να κατακτήσουν αυτά που τους δικαιούνται. Εμείς δεσμευόμαστε να τους στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.